Το ζήτημα είναι, εσείς θέλετε να συντρίψετε τη ζωή σας? Και όχι τη δική σας μόνο. Όχι βέβαια. Θέλετε να συντρίψετε τη ζωή των οικογενειών σας? Όχι. Ποια είναι η διαφορά με πέρυσι? Η διαφορά είναι ότι τώρα έχετε σωματείο, δηλαδή έχετε ενωθεί. Μέχρι πέρυσι ήταν ο καθένας μόνος του. Αυτό, στα δικά σας τα χέρια, είναι ένα τεράστιο εργαλείο το οποίο πρέπει κάθε φορά να το αξιοποιούμε για να κερδίζουμε πράγματα ή κάθε φορά να το αξιοποιούμε για να αποτρέπουμε πράγματα ή και τα δύο μαζί. Έχει πολύ μεγάλη λοιπόν σημασία οι διαδικασίες συλλογικές. Αυτό είναι που θα τσακίσει τις όποιες ορέξεις της εργοδοσίας. Τα πράγματα, είπα και μερικά πράγματα στη συνέλευση, έχουν πάρει το δρόμο τους. Ο δρόμος που περπατάτε πλέον είναι ο δικός σας δρόμος. Δεν είναι της εργοδοσίας ο δρόμος. Φυσικά αυτός ο δρόμος πιθανόν έχει εμπόδια. Αυτός ο δρόμος έχει σκέψεις που το αν το κάνουμε καλά ή όχι. Αυτός ο δρόμος έχει ενδεχομένως από την εργοδοσία τρικλοποδιές. Αυτός ο δρόμος έχει στο βάθος του το δικό σας ξέφωτο, το δικό μας ξέφωτο. Πώς θέλουμε να δουλεύουμε, με τι όρους θέλουμε να δουλεύουμε, πώς θα δουλεύουμε, πώς θα ρυθμίσουμε αυτή τη ρημαδοζωή, έτσι, που μας ανήκουν τα πάντα και που αυτοί εδώ πέρα θέλουν να μας την πιούν μέχρι την τελευταία σταγόνα του αίματός μας. Και ρωτάω, 7 μέρες είναι λαθροχειρία που λέει η ανακοίνωση που έβγαλε ο Χίτος, ότι ψέματα που σπέβδονται ότι θα δουλεύετε πενθήμερο. Αλήθεια. Μα όποιος πάει εκεί που έχει αναρτήσει το πρόγραμμα βλέπει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχή δουλειά. Αυτές οι μέρες προφανώς είναι και σε 2 εβδομάδες. Πατάνε οι μισές στη μία εβδομάδα και οι μισές στις άλλες. Δίνει 2 ρεπό. Πάει επόμενη λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ρεπό. Πάει επόμενη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 ρεπό. Δηλαδή, πάει το ένα το ρεπό. Πάει το ένα το ρεπό, να τα λες όλα. Πάει το ένα το ρεπό. Πάει το ένα το ρεπό. Το ένα το ρεπό το τρώει. Πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί δεν βγαίνει η βάρδια και υποχρεούται να το πληρώσει τα όλα. Είναι ένα. Είναι το 50 αυτό που έδωσε. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν, ενώ ένας εργαζόμενος μέχρι σήμερα μπορούσε να πει, δεν θέλω να δουλέψω Σαββατό, δεν θέλω να δουλέψω Κυριακή, γιατί τα εργοστάσια στον κλάδο τροφίμων ποτών δεν είναι συνεχής πειράς. Ούτε τώρα είναι. Το ότι τους δίνει το δικαίωμα, δηλαδή τους απελευθερώνει τα εμπόδια που είχαν να κάνουν με τις ώρες, δηλαδή ένα εργοστάσιο αυτό ας πούμε, όταν ήθελε να δουλέψει και ήταν εντάξει τυπικός απέναντι στους νόμους, στο κράτος κτλ. Που δεν είναι, γιατί δικό τους είναι το κράτος, έπρεπε να πάρει άδεια για να δουλέψει Σαββάτο. Στη λειτουργία του Σαββάτου αυτή έπρεπε να αξιοποιήσει τις ώρες που του δίνει, του έδινε μέχρι πρότινος η νομοθεσία, το ύψος των ωρών που μπορούσε να απασχολήσει παραπάνω από το 8ωρο έναν εργαζόμενο, αυτές τις 150 ώρες το χρόνο. Και αυτό με βάση την παραγωγή του να το μοίραζε για να κάλυπτε τις παραγωγικές ανάγκες. Αν λοιπόν συμφωνούσε ο εργαζόμενος και πάλι, αυτό δεν άλλαξε. Αυτό, ναι εντάξει, λέω τι ας πούμε ίσχυε με βάση και τον νόμο που επικαλούνται αυτή συνέχεια, αλλά θα φύγουμε και από τον νόμο. Αυτό δεν άλλαξε σήμερα. Τους έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα να δουλεύουν, έτσι. Ισχύει το ύψος των ωρών για έναν εργαζόμενο που πρέπει να απασχοληθεί έξω από το 8ωρο του, πάλι με τη σύμφωνη γνώμη του. Τι άλλαξε εδώ πέρα? Λένε αυτοί ότι εμείς μπορούμε να δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο, άρα και οι εργαζόμενοι πρέπει να αποδεχτούν ένα τέτοιο πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Αλήθεια.
Και από πότε. Εσείς οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην τριπτική πλειοψηφία, τουλάχιστον πει το 12, όσοι έχετε έρθει, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με. Η σύμβασή σας, γιατί αυτές ήταν συμβάσεις, έγραφαν Δευτέρα Παρασκευή. 40 ώρες τη εβδομάδα. Μπορεί μετά το 12 κάποιοι να έγραφε πενθήμερο. Αλλά το πενθήμερο μέχρι τον νόμο Γεωργιάδη ήταν Δευτέρα Παρασκευή. Δεν ήταν, δεν υπήρχε επιχείρηση που δούλευε στον κλάδο μας με άδεια το Σαββάτο. Άρα το πενθήμερο ήταν μέχρι και τον νόμο Γεωργιάδη Δευτέρα Παρασκευή. Άρα οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύαν Δευτέρα Παρασκευή, αυτό ήταν ο κανόνας, και από εκεί και πέρα πιθανόν να δουλεύαν όπως δουλεύετε εσείς Σαββάτα Κυριακές, γιατί δεν μπορούσαν να αντισταθούν σε αυτά που ήθελε η εργοδοσία και δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν και τις ανάγκες οικονομικές. Ποια είναι η λύση αυτό που λέτε? Θέλουμε χρήματα παραπάνω και όχι παραπάνω δουλειά. Θέλουμε να δουλεύουμε 8 ώρες με καλύτερες αμοιβές. Θέλουμε να δουλεύουμε 8 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα και να πηγαίνουμε το Σαββατοκύριακο στο σπίτι μας. Αν θέλει ο κύριος Χίτος και ο κάθε Χίτος να δουλέψει το εργοστάσιο του και τις υπόλοιπες μέρες, με γεια του, με χαρά του. Δεν θα τον εμποδίσουμε, αλλά θα κάνει προσλήψεις. Θα πάρει για αυτές τις μέρες του Σαββατοκύριακου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, εργαζόμενους που θα δουλεύουν μόνο Σαββατοκυριακό, δηλαδή 4 Σαββατοκύριακα, και σιγά που θα τους βρει, έτσι, 4 Σαββατοκυριακά, και θα τους πληρώνει κανονικά σαν να δουλεύανε ολόκληρο το μήνα. 12 ώρα θα τους πληρώνει, αυτό του δίνει. Μπορεί να πάει και 3 με 8 ώρα. Του δίνει το ανώτερο που είναι το 12 ώρο, θα δουλεύουν μόνο Σαββατοκύριακο και θα πληρώνονται κανονικά, θα κάθονται τις υπόλοιπες μέρες και θα πληρώνονται κανονικά το μήνα. Αυτό είναι το τετράβαρδο. Δεν θέλουν όμως, δεν είναι. Δεν πρόκειται να βρει τέτοιους εργαζόμενους που να δουλεύει ο άλλος 4 Σαββατοκυριακά. Άρα λοιπόν, ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Θα δώσουμε και τη μάχη στην επιθεώρηση και στα υπουργεία κτλ. Αλλά συναδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη για μας. Αν εμείς αποφασίσουμε και πούμε ότι ο νόμος είναι αυτός για μας και τις οικογένειές μας, δεν έχει δύναμη κανένας εργοδότης να το επιβάλλει. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι εδώ πλέον υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και φυσικά το επιχειρησιακό σωματείο δεν έχουμε και καμιά καήλα να το αναγνωρίσει ο Χίτος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το έχετε αναγνωρίσει εσείς και είναι το δικό σας σωματείο. Είσαστε εσείς οι ίδιοι κομμάτια αυτού του συλλογικού οργάνου και με αυτό θα πορευτούμε. Στον πόλεμο που έχει κηρύξει χρόνια σε εσάς και στις οικογένειές σας και σε όλους ο Χίτος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν λαγό στον κλάδο μας, έτσι, στον πόλεμο, έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε, στήσαμε, πώς να το πω, 2 αμπριά και είπαμε από εδώ δεν θα περάσεις. Άμα θες πήγαινε από εκεί, δεν θα περάσεις από εδώ. Τι θέλει από σας? Πίστη, αποφασιστικότητα, υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων σας, αυτό, συζήτηση μεταξύ σας. Προφανώς η πίεση θα ανέβει, προφανώς ο Χίτος θα προσπαθήσει να σας απογοητεύσει, να σας κουράσει, αλλά αλήθεια, ποιος εργαζόμενος κουράστηκε από αγώνα και όχι από δουλειά? Σκεφτείτε το εσείς, ξέρετε πολύ καλά.